Χριστιανά. Πώς πέρασες? Πήγα και συναντήσα τη Λαμπροπούλα από κοντά. Λύσατε την παρεξήγηση. Όχι, πες μας τι είπατε πριν τα από κοντά. Πριν από τα κοντά, αφού δεν θέλεις να σου το πω, της έστειλα ένα μήνυμα όταν μου είπαν θες να έρθεις στο Δώσε Βάση και τα λοιπά για ένα γύρισμα. Της έστειλα ένα μήνυμα και της είπα πρέπει να μιλήσουμε. Με πήρε ένα τηλέφωνο, μιλήσαμε και πήγα στο Δώσε Βάση. Πόση ώρα μιλούσατε? Ου, πολύ ώρα. Σε ποια ένταση, σε ποια ένταση μιλούσατε? Όχι, δεν ήταν ένταση. Εντάξει, είπαμε πρώτα ο ένας του άλλου, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς και τα λοιπά, και μετά ξεκινήσαμε. Αλλά άκουτα τώρα. Αλλά ναι, τώρα να τα ακούσεις. Αυτά δεν είναι ωραία? Δεν είναι ωραίες αυτές οι σχέσεις ουσιαστικές? Ναι, είναι ωραίο που λύνονται έτσι. Όποιο τυχόν παρεξήγηση μπορεί να υπήρχε ή οτιδήποτε. Αλλά πρέπει ο ένας από τους δύο να κάνει το. Το πρώτο το βήμα. Ναι. Δεν είναι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι γενικά στις ανθρώπινες σχέσεις χανόμαστε στη μετάφραση. Δηλαδή κάτι που εσένα σε ενοχλεί. Λοιπόν, δεν με νεκατώνεις πάλι. Εγώ την Λαμπροπούλα αγαπώ. Και εγώ την αγαπώ την Λαμπροπούλα. Γιατί εγώ δεν την αγαπώ? Δεν ξέρω. Απλά λέω ότι πολλές φορές χανόμαστε στη μετάφραση. Μια χαρά καταλαβαίνει η κοπέλα. Δεν χάθηκε σε καμία μετάφραση. Λοιπόν. Εγώ της τα έπαγε από κοντά και τα συγγνώμη μου γιατί την αγαπώ και τα λοιπά. Πήγαμε, κάναμε και το γύρισμα μας, γελάσαμε πάρα πολλά. Και να το δείτε την Κυριακή είναι 7 και 20. Ναι, εντάξει, έχουμε αφήσει πάρα πολλά υπονοούμενα τώρα με, αυτό που, με αυτά που έχουμε μπει στον αέρα. Εντάξει, για να πούμε και να πάμε να δούμε το τρέιλερ. Ναι, να πούμε. Πω, όχι, απλά, να πω. Κάποια στιγμή κάτι είχε υποθεί. Κάτι ψιλοενόχλησε τη Λαμπροπούλου που είχε δίκιο μου την ψιλοενόχλησε δηλαδή. Και υποθεί στον αέρα, γιατί πίσω τη εννοείται τα καλύτερα. Και γι' αυτό του κάνω κι εγώ πλάκα, ότι πόση ώρα μιλούσατε και λοιπά. Τα βρήκατε, αλλά όπου υπάρχει αγάπη ουσιαστική, γιατί η Ιωάννα είχαμε τη χαρά να είναι εδώ κοντά μας δύο ολόκληρα χρόνια και είναι ένα πλάσμα υπέροχο, πραγματικά υπέροχο, που την αγαπάμε πάρα πολύ και μας αγαπά. Και ακόμη και με αυτήν την μικροπαρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί μεταξύ σας, η αγάπη υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και λύθηκε κιόλας. Λοιπόν, και πάμε να δούμε πώς πέρασες, Χάρη μου, στο Δώσε Βάση. Εμπάμπο! Εμπάμπο! Είναι ένα αποτύπωμα από κότα. Μπουκότα, μισή μου, μπουκότα. Είναι δεινόσαυρου πράγματι. Γιατί σύγκαψε μετά από το κοσμάκι που φόρησε προφανώς. Γιατί προκλήθηκαν επεισόδια μεταξύ των πολιτών στα κέντρα για rapid tests, Χάρη? Γιατί θέλουν το άλλο το τεστ, το καινούριο, το κινέζικο. Θέλω να μου πείτε τι βλέπουμε εδώ. Για σε κάτι τούτος πρέπει να βγάλεις γάρον άσπρον πας στο φούρνο για να σε ξαπολύσει. Microwave καμί. Δώσε Βάση, Κυριακή στις 7 και 20 στον Αλφα Κύπρου. Ωραία, περάσατε, Χάρη μου, πολύ. Μου άρεσε πάντως. Είναι πολύ ωραία. Να την πάρεις τηλέφωνο να ξαναπάς. Πού? Στο Δώσε Βάση, αφού σου άρεσε, είπες. Α, εντάξει, τώρα να πω πάνω να κάνω έτοιμα να γυρίσω. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά πες ότι άμα με θέλετε ξανά, έρχομαι. Του το είπα, άμα με θέλει ο Χριστιανό, εγώ με δαμέ στρατιώτη. Έτσι, αυτά είναι. Όπου θέλετε, πάω. Λοιπόν, πάμε.